Μια γλυκιά καλησπέρα σε όλους σας με πολλές ευχές. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Είναι Κυριακή, 1:30, αλλά εκτός από ότι είναι 1:30 και Κυριακή, είναι και 6 Ιανουαρίου. Και όπως προστάζει η παράδοση. Καλημέρα και τα φώτα και την πουλουστρίνα πρώτα. Την πήρες? Όχι, δεν την πήρες. Εσύ την πήρες? Αφού είμαστε εδώ, πώς να την πάρω? Α, δεν προλάβαμε. Εντάξει, αφού δεν προλάβαμε, νομίζω να ζητήσουμε από το σκηνοθέτη τι λες. Πρέπει να απλώσουμε το χέρι. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα και τα φώτα και την πουλουστρίνα πρώτα, κύριε Χρήστο Πολυκάρπου. Δηλαδή δεν γίνεται. Είμαστε. Στο είπα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν γίνει η πρώτη εκπομπή του καινούριου χρόνου 2013, πάμε στο πρώτο μας θέμα. Δεν είμαστε μόνοι μας. Όπως βλέπεις, έχουμε μαζί μας μια παρέα χορευτική, μια παρέα μουσική. Θα τους γνωρίσουμε μετά. Είναι τα παιδιά από το χορευτικό όμιλο Χορόκραμα. Σωστά το είπα. Ωραία. Και μαζί με τα παιδιά που παίζουν μουσική θα τους γνωρίσουμε αργότερα. Και μια που έχουμε και μουσική και χορούς και κέφια και κλέρια και ξέρω εγώ, θα σε πάω σε ένα υπέροχο χωριό στη Ξυλοτύμπου. Εκεί συναντήσαμε το χορευτικό συγκρότημα Κύμο Ξυλοτύμπου. Που μας έδειξαν γνήσιους κυπριακούς χορούς. Πάμε να δούμε τι έγινε. Ακόμη, μη βιάζεσαι. Ναι, μας μίλησαν για την ιστορία του κυπριακού χορού, πόσο σημαντικός είναι ο κυπριακός χορός και περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Χορευτικός όμιλος Κύμων Ξυλοτύμπου. Τα λόγια είναι περιττά όταν στην παρέα μας μπαίνει ο γνήσιος παραδοσιακός κυπριακός χορός. Παναγιώτα, σύρε το χορό. Το συγκρότημα Κύμων Ξυλοτύμπου δημιουργήθηκε το 1975. Διαθέτει γύρω στα 150 μέλη χορευτές και χοροδιδάσκαλος είναι ο κύριος Χρυστάγης Κοριζής. Σκοπός μας σαν συγκρότημα είναι να φέρουμε τους νέους πιο κοντά στις παραδόσεις τους, να μην χαθεί η παράδοση μας. Η κυπριακή παραδοσιακή χορή είναι οι ρίζες μας, τις οποίες πρέπει να διατηρήσουμε. Γνωρίζουμε πώς ζούσαν οι προγόνοι μας. Είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα για μένα ο κυπριακός παραδοσιακός χορός. Αντώνη, ποια είδη χορού χορεύετε εσείς στο συγκρότημά σας? Ελληνικούς παραδοσιακούς και κυπριακούς. Τι είναι αυτό που σου αρέσει εσένα στους κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς? Είναι ωραίοι χοροί, τους χορεύαν παγιά. Είναι ωραίο να τους χορεύουμε και εμείς τώρα. Είναι δύσκολος ο κυπριακός παραδοσιακός χορός? Η γυναική δεν είναι τόσο δύσκολη όσο η ανδρική. Έχουν μερικές ιδιαιτερότητες μεταξύ τους. Οι γυναικοί απαιτούν, κατά τη γνώμη μου, περισσότερο να έχει σωστή έκφραση. Δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά αν αγαπάς αυτό που κάνεις και σου αρέσει η παράδοση, μπορείς να τα φέρεις. Είσαι μόλις 9 χρονών. Πόσο δύσκολο είναι για έναν παιδί να χορεύει κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς? Είναι πολύ δύσκολο, αλλά μ' αρέσει. Ζαχαρία, τι εμπειρίες αποκομίζετε όταν πάτε σε διάφορα ταξίδια με το χορευτικό σας όμιλο? Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήσαμε αρκετά ταξίδια στο εξωτερικό, περισσότερο σε ευρωπαϊκές χώρες, και γνωρίσαμε τις κουλτούρες αυτών των χωρών και ειδικότερα στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπου έχουμε και διάφορα κοινά στοιχεία. Ως ομάδα ήρθαμε πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Γνωρίσαμε νέους τόπους, κερδίσαμε πολλές εμπειρίες. Κάναμε φίλους από άλλες χώρες που ακόμα κρατούμε επαφή. Σε ποιος ήταν ο λόγος που ξεκίνησες να χορεύεις κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς? Επειδή το συγκρότημα μας δημιουργήθηκε που πιο παγιά, βλέπαμε όλους τους πιο μεγάλους που εμάς να χορεύουν σε παραστάσεις, να πηγαίνουν ταξίδια στο εξωτερικό. Και ήταν ένας λόγος που μπήκα στο χορευτικό. Από μικρός μου άρεσε να βλέπω τον μεγαλύτερο μου αδερφό ο οποίος χόρευε στο συγκρότημα και πραγματικά με έλκυσε αυτό το είδος χορού. Η χορευτική σας ομάδα έχει αποσπάσει αρκετά βραβεία. Έναν από αυτών το πιο σημαντικό ήταν αυτόν της Γαλλίας. Θυμάμαι πολύ έντονα τη στιγμή που ζήσαμε όταν πήραμε το χάλκινο μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς φολκλορικούς αγώνες χορού. Ήταν 15 χώρες, διαγωνιστήκαμε στην κατηγορία του παραδοσιακού χορού και καταφέραμε να πάρουμε το χαλκινό μετάλλιο. Νιώσαμε όλοι πολύ χαρούμενοι,
μια εθνική περηφάνεια. Κορεσιά σας από πού είναι, από ποια περιοχή της Κύπρου? Είναι παραδοσιακή καρπατσίτικη στολή. Είναι ραμμένη στον αγαλιό. Τα κοσμήματα μας είναι πιστά αντίγραφα από κοσμήματα που φυλάγονται σε παραδοσιακά λαογραφικά μουσεία της Κύπρου. Μαρία δε Χορτένα, από μουσική, χορό, κέφι, όλο αυτό το γλέντι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Και το 2013 είσαι χορταγή? Ναι. Όπως προστάζουν όμως τα ήθη και τα έθιμα μας, θα σου κάνω το χατήρι. Θα ακούσουμε και τραγούδια και μουσικές. Ναι. Οπότε εδώ θα γίνει τρικούβερτο πάρτι. Ναι, λοιπόν, εγώ έχω να πω στους νέους που μας παρακολουθούν να πάρουν το ρυθμό, να πάρουν και ένα τέρι ή το ζευγάρι τους και να έρθουν να γίνουμε όλοι μια τηλεοπτική παρέα εδώ και θα χορέψουμε. Θα χορέψεις. Θα είσαι το ξέρω τέρι. Ξέρεις. Θα είσαι το τέρι. Πάμε. Αχ τα μάτια τα γυαλούρικα κι όπου τα δάγα ποτά. Αχ τα μάτια τα γυαλούρικα όπου τα δάγα ποτά. Μα γιατί σεν τα τσικάλι μου τσινή παγά που μπρότα. Μα γιατί σεν τα τσικάλι μου τσινή παγά που μπρότα. Μα γιατί σεν τα τσικάλι μου τσινή παγά. Μαχ τα μάτια της αγάπης μου στην άκρα ναι μελένα. Αχ τα μάτια της αγάπης μου στην άκρα ναι μελένα. Μα κι όταν την κλείσουν να με δουν στα σιγαριά μου γέμα. Αχ κι όταν την κλείσουν να με δουν στα σιγαριά μου γέμα. Μα όταν την κλείσουν να με δουν στα σιγαριά μου γέμα. Αχ τα μάτια σώνεις Γιάννεγες πομπάνω στο κλονάρι. Αχ τα μάτια σώνεις Γιάννεγες πομπάνω στο κλονάρι. Α τα βρύδικια σών καμάρωτα σαν κι ο μερών φεγγάρι. Αχ τα βρύδικια σών καμάρωτα σαν κι ο μερών φεγγάρι. Ω τα βρύδικια σών καμάρωτα σαν κι ο μερών φεγγάρι. Είμαστε εδώ και επιστρέψαμε στους ρυθμούς που σας αφήσαμε. Θα δούμε και άλλο χορό δηλαδή? Τέτοια μέρα, μόνο χορό και τραγούδι. Ωραία. We'll be right back.
σε σπάνα σου να κάνει άλλη κόρη. Για τζίνι που κάμε τώρα ένα την πάρω γιόνι. Για τζίνι που κάμε τώρα ένα την πάρω γιόνι. Τα χείλη τη τα κότσινα θέλω να τα φιλήσω. Μα τζίνα στα σου συγκράσει φόουμε με μεθύσω. Μα τζίνα στα σου συγκράσει φόουμε με μεθύσω. Δυο καρικές η μια να στα σύγεμα. Η άλλη αθάνατο νερό να σε ποτίζω σένα. Η άλλη αθάνατο νερό να σε ποτίζω σένα. Ανάθεμα σας όμορφες μοιράγκαλοι να δείτε. Κι όσες κοιμάστε μόνες σας να με ξημερωθείτε. Κι όσες κοιμάστε μόνες σας να με ξημερωθείτε. Αφού τελειώσαν και τα παιδιά τη σωστά, και μέχρι να ηρεμήσουν και που έχουν λαχανιάσει λίγο, θα σου πω ένα ανοίγμα. Σ' αρέσουν τα ανοίγματα? Είμαι πολύ καλός στα ανοίγματα. Λοιπόν, σου έχω ένα πολύ επικαίρο. Τι είναι? Μαύρο, έχει ουρά, κέρατα και τρομάζει τον κόσμο. Συνήθως τα παιδιά. Θα ακούσουμε και τραγούδια και μουσικές. Ούτε κέρατα έχει, ούτε ουρά. Ούτε τρομάζω. Τι λες? Δεν είναι. Είπα να κάνω χιούμορ. Τάχα, είσαι καλός και στα ανοίγματα. Είμαι. Ναι. Για πες. Πάλι κάτι σε τρόικα μου θυμίζει. Φοβός και τρόμος έγινε αυτή η τρόικα. Περπατάμε και μιλάμε για τρόικα. Όχι, δεν είναι η τρόικα, κάτι άλλο. Εντάξει. Να σου δώσω ένα hint. Λοιπόν. Δώσε μου ένα hint. Έρχονται τα Χριστούγεννα και φεύγουν τα φώτα. Εντάξει, αν και με δυσκόλεψες. Ναι, πάρα πολύ. Η Καλικάντζαρη. Η Καλικάντζαρη. Και στα κυπριακά. Τελείως κυπριακά, uh-huh. Όπως μου είπαν και τα παιδιά, η Σκαλαπούνταρη. Μ' αρέσει που το είπες έτσι μυστήρια. Τι λοιπόν, κέρδισα. Κέρδισες. Κέρδισες την πάσα για το ένθετο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Καλικάντζαροι ή σκαλαπούνταροι, όπως συνηθίζονται να ονομάζονται σε κάποια χωριά της Κύπρου, είναι τα μαύρα, ζωόμορφα, παιχνιδιάρικα πλασματάκια με ουρά και κερατάκια, κάτι σαν δαίμονες. Σύμφωνα με την παράδοση, μένουν στα έγκατα της γης και πριονίζουν το δέντρο που κρατά τη γη με σκοπό να καταστρέψουν τον κόσμο. Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, οι καλικάντζαροι βγαίνουν στην επιφάνεια της γης κοντά στο τέλος της εργασίας τους, τα Χριστούγεννα δηλαδή. Από φόβο μήπως τελικά η ετοιμόρροπη γη τους πλακώσει. Ενώ μια άλλη εκδοχή ισχυρίζεται πως ενώ προσπαθούν να πετύχουν το σκοπό τους,
φτάνουν τα Χριστούγεννα, οπότε ανοίγει η γη και ανεβαίνουν στον επάνω κόσμο για 12 μόνο μέρες. Όταν όμως ακατεβαίνουν, βρίσκουν το δέντρο ακέραιο και ξαναρχίζουν το πριόνισμα μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα. Για να απαλλαγούν από τους καλικάντζαρους οι νοικοκυρές, ετοιμάζουν τη μέρα των φώτων ξηροτίανα ή αλλιώς λοκουμάδες και τα ρίχνουν στη στέγη μαζί με λουκάνικο και ψωμί, απαγγέλλοντας το πηματάκι «Τιτσίν τιτσίν λουκάνικον, κομμάτι ξηροτίανο, να φάτε και να φύετε». Πίστευαν ότι αν δεν τους έδιναν ξεροτίανα, θα κατέβαιναν από τη στέγη και θα έφτιαναν μέσα στο τηγάνι. Αξίζει να σημειωθεί πως σε κάποια χωριά λίγα χρόνια πριν οι νεαροί συνήθιζαν κατά τα 12 ημέρα να μεταφιέζονται σε καλικάντζαρους και να επισκέπτονται σπίτια συγγενών τους ή να περιφέρονται στα περβόλια και να φοβερίζουν τους κατοίκους. Τι γνώμη έχεις τώρα για αυτά τα μικρά μαύρα πλασματάκια? Εντάξει, εγώ δεν είχα και ιδιαίτερη φοβία με αυτά, αλλά πάντα θυμάμαι ότι η γιαγιά μου έλεγε ότι για να φύγουνε έπρεπε να φτιάξω τους λουκουμάδες, να ανέβω πάνω στο κεραμίδι για να τα ρίξω και μόνο τότε θα φεύγανε. Όλες οι γιαγιάδες τα ίδια λέγανε. Ναι, όλες τα ίδια λέγανε. Και κάτι μου θυμίζει με μυθοπλασίες αυτά. Οπότε, το επόμενο μας θέμα πρέπει να το μάθουμε όπως έχει γίνει στην πραγματικότητα. Οπότε, δηλαδή, πρέπει να μαθαίνουμε κάτι όπως είχε εξελιχθεί. Όχι να δημιουργούμε μυθοπλασίες. Ναι, αλλά πώς καταλαβαίνεις ότι αυτό που διαβάζεις, η ιστορία που διαβάζεις είναι αντικειμενική? Γιατί δεν είναι όπως τα μαθηματικά που λες ένα και ένα κάνουν δύο. Η ιστορία είναι πιο υποκειμενική, δηλαδή τη βιώνει κάποιος και τη γράφει. Δεν είναι κάτι σίγουρο. Έχεις πολύ σωστές σκέψεις και φαντάζομαι και εσείς τις ίδιες σκέψεις έχετε. Αλλά πρόσφατα είδα το ντοκιμαντέρ. Το Birds of Featherless. Ακριβώς. Ναι, το θυμάμαι. Και εγώ το είδα. Σε επηρέασε? Με επηρέασε πάρα πολύ. Και βλέποντας αυτό το ντοκιμαντέρ, αποφάσισα να έχω απόψεις όταν. Να έχω άποψη συγκεκριμένα όταν. Μάθω συγκεκριμένα για και τις δύο μεριές, εννοείς. Ναι, το κατάλαβα. Αυτό το ντοκιμαντέρ που θα δούμε, φαντάσου τώρα πώς ήταν Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι το 63 μέχρι το 74 που υπήρχε συμβίωση και μετά γίνω πόλεμος, όλα αυτά. Εμείς θα ξέρουμε από τη μία οπτική γωνία. Τώρα όμως μάθουμε και την άλλη οπτική γωνία. Κατάλαβες τι εννοώ? Δηλαδή από αυτούς κάτι που τα έζησανε. Ναι, κάτι που δεν ξέρουμε. Birds of the Feather, ίσως ένα από τα καλύτερα αντικειμενικά και αληθινά ντοκιμαντέρ των τελευταίων ετών, στα οποία Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι διηγούνται τα γεγονότα όπως οι ίδιοι τα έζησαν. Δημιουργοί του ντοκιμαντέρ ο Στέφανος Ευρυπίδου και ο Στίβεν Νιούτζεντ. Πώς προέκυψε η ιδέα αυτού του ντοκιμαντέρ? Κοίτα, βασικά, ας πούμε, ενδιαφέρει μας το θέμα της ιστορικής αλήθειας σε αυτό το νησί. Γιατί η δική μου εκδοχή είναι πιο σωστή που η δική σου, ας πούμε, Φερίδη. Πού έχει εξελιχθεί το όλο ντοκιμαντέρ, σε ποιες περιοχές επισκεφτήκατε και γιατί? Είχαμε πάει Περιστερώνα, κάτω Κοπιά, στα κατεχόμενα, Αφάνια, στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Επήγαμε στα μεικτά χωριά της Κύπρου και όπου βρίσκαμε κάποιον ή κάποια που είχαν κάτι ενδιαφέρον να πούν. Ξεκινήσαμε εκεί με μια συνέντευξη, αν μας άρεσε. Συνεχίζαμε τη συνέντευξη, βρίσκαμε και άλλους για να κάνουμε μια σύνδεση, αλλά ήταν, κάποτε ήταν εντελώς τυχαία. Μια ομάδα, ας πούμε, ένας από τους Κουβύπρους μαζί με τους πρώην συγχωριανούς κάτσα μαζί, ας πούμε, και μπροστά μας εξελίχθηκε ένας πανέμορφος διαλόγος. Και υπήρχε, ας πούμε, σύγκρουση φυσικά, αλλά τούτο ήταν το όμορφο. Και το ενδιαφέρον ήταν ότι είχαμε καταλήξει σε ένα συμβάν το οποίο κάποιος πυροβολήθηκε. Και ήταν απίστευτο το πώς αντιλαμβάναν το ίδιο συμβάν στις δύο μερικές. Να μην λέμε ότι ο Τούρκος είναι ο εχθρός μας, και άλλα λένε ότι οι Τουρκοκύπροι, οι Έλληνες είναι ο εχθρός μας. Δεν πρέπει συνέχεια να σκορπούμε το μίσος εναντίον σε μια πάντα της άλλης. Το παράξενο για μας ήταν ότι για πρώτη φορά, όταν γυρίσαμε την ταινία, τους βάλαμε να συζητήσουν πράγματα που δεν ήθελαν καν να αντζήσουν πάνω σε αυτά. Και λόγω του ντοκιμαντέρ, κάπως τους πρόξαμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και θα θέλαμε να το βλέπαμε παραπάνω αυτό, επειδή τι χάνουμε με το διάλογο? Μαθαίνουμε παραπάνω. Αλλά κάποιοι δεν τους άρεσε που αντί να συγκεντρωθούν πάνω στην εισβολή και κατοχή, κολλήσαμε πάνω στην ιστορία. Και τάχα ότι είναι η ιστορία και η παιδεία που φταίει, που η χώρα είναι διχασμένη.
που δεν είναι αυτό ακριβώς που θέλαμε να πούμε. Απλώς εμείς θέλαμε να δείξουμε ότι με τον διάλογο και με την κατανόηση ότι η ιστορία είναι κάτι που συνέχεια μαθαίνεται, μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι. Αποχαιρετήσαμε τον εκείνη την ημέρα και πήγαινε, φίλησε τα μωρά του, αλλά δεν γύρισε. Δεν ήθελαμε, ας πούμε, να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή της, της Κύπρου, ας πούμε. Δηλαδή, ήθελαμε απλώς να εξιστορήσουμε τούτο έγινε μετά το άλλο. Εμείς συγκεντρωθήκαμε μεταξύ 63 και 74. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία? Λοιπόν, η ιστορία στο τέλος της ημέρας έχει μια πολύ πρισματική μορφή. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια αλήθεια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι, ας πούμε, εάν δεχτούμε ότι υπάρχει μια αλήθεια, ή να κάποιος να απογοητευτεί ή να σκότωσουμε ένας τον άλλο. Και στα σχολεία, ας πούμε, πρέπει να εμπλεκούν οι μαθητές παραπάνω, δηλαδή να μπορούν να σκεφτούν μόνοι τους. Ο καθηγητής, εάν απλά παπαγαλίζει τις πολιτικές τάσεις σε μια συγκεκριμένη στιγμή, οι μαθητές δεν θα μπορούν να σκεφτούν μόνοι τους και θα μπορούν να βγάλουν δικά τους συμπεράσματα. Πώς προέκυψε ο τίτλος του ντοκιμαντέρ? Κοίτα, ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, Birds of a Feather Flock Together, δηλαδή πουλιά, το πούμε, με το ίδιο DNA, συνυπάρχουν. Μετά που ανοίχτηκε τα σύνορα, κάθε μέρα είμαι εκεί μέσα. Πάω, τρώω, πίνω μαζί τους. Είναι φίλοι μου, είναι οργάνοι μου. Αξίζει όμως να σημειώσουμε ότι το ντοκιμαντέρ που παρακολουθήσαμε έγινε σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας και χρηματοδοτήθηκε από την Norway Grants. Αυτά είχα να πω. Μια χαρά τα λες εσύ. Mm. Αλλά εγώ θέλω να γνωρίσουμε το συγκρότημα μας. Ναι, τόση ώρα μας τραγουδάνε, μας χορεύουν όλοι. Θέλω να μάθω ποιοι είναι. Και το χορευτικό συγκρότημα που θα έρθει μαζί μας ο Μάριος ο Λαός. Έλα, Μαρία. Μ' αρέσει πάρα πολύ με τη στολή. Σου πάει πάρα πολύ στολή. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Πείτε μας πόσο καιρό είστε, από ποιο χώρο διδασκαλείο είστε, ξανά πέστε μας. Είστε από το χορευτικό εργαστήριο Χορόκραμα. Και από πού βγαίνει το όνομα? Είναι σύνθετη λέξη από το χορός και το κράμα. Κράμα είναι το μείγμα, άρα έχουμε ένα μείγμα χορών. Και πόσα χρόνια διδάσκετε εκεί? Μαζί είμαστε τα τελευταία 3 χρόνια. Συγκεκριμένα διδάσκουμε τα τελευταία 18, αλλά επίσημα το χορευτικό εργαστήριο ιδρύθηκε τα τελευταία 3 χρόνια. Και διδάσκεται να φανταστώ όχι μόνο κυπριακούς χορούς. Όχι μόνο κυπριακούς χορούς. Μπορούμε να βρούμε στην γκάμα του χορευτικού εργαστηρίου λαϊκούς ελληνικούς χορούς, παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, λατινοαμερικάνικους χορούς και hip-hop με breakdance για τις νέες γενιές. Άρα και μοντέρνους βέβαια, και ναι. Παλιούς χορούς. Και πόσο ενδιαφέρον έχει από τους νέους αυτό? Δηλαδή είδαμε τα κορίτσια ότι είναι σε νεαρή ηλικία. Σε νεαρή ηλικία. Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτούς τους χορούς? Το δύσκολο είναι να κάνουμε μια αρχή με τη νέα γενιά στους κυπριακούς χορούς. Άρα γι' αυτό τον λόγο έχουμε εμπλουτίσει με αυτά που ζητούν το εργαστήρι μας. Οπότε ξεκινώντας, σιγά σιγά θα τους μοιήσουμε στον κυπριακό χορό, έτσι για μια φορά, ένα δείγμα κτλ. Αφού κάνουν την αρχή, μετά είναι εύκολο. Τον αγαπούν, αρχίζουν να μελετούν για τον κυπριακό χορό, τους μιλούμε και εμείς συνεχώς. Θα μείνεις μαζί μας, γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε το συγκρότημα, να μάθουμε και το συγκρότημα που σας συνόδευσε. Έχουμε τα παιδιά με τα μαύρα. Ναι, πάλι με τα μαύρα. Κάτι με τα μαύρα, κάτι. Επειδή είναι άντρες, είπαν να το υποστηρίξουν και με το μαύρο. Λοιπόν, θέλω, είμαι πολύ περίεργη αν θυμάστε τα ονόματά τους. Είμαι. Δεν τα θυμάστε. Ψάτσι. Για πες. Είναι ο Χρήστος Πασής. Είναι ο Θεόδουλος Παπαγεωργίου. Είναι ο Παναγιώτης Αγγλογάλλος και είναι και ο Πάρης Νεοφύτου. Μπράβο, ρε Μάριε. Μπράβο, δεν το περίμενα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκαμε. Μας βάλατε έτσι πολύ όμορφα στο πνεύμα της ημέρας που είναι σήμερα. Θέλω να μου πούν τις ευχές τους για το 2013. Έχετε έτσι κάτι? Τις ευχές μας για το 2013 θα τις ακούσετε με ένα τσατιστό στην ίσια φωνή. Στην ίσια φωνή δηλαδή, όχι την πλάγια, την ίσια δηλαδή. Την ίσια την κοτσινοχωρήτικη. Α, ό,τι καλύτερο. Είστε από τα κοτσινοχώρια. Ναι, είμαι από το Φρέναρος βασικά. Α, μάλιστα. Ναι, και... Ωραία. Ανυπομονώ να ακούσω το τσατιστό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Αυτό ήταν, τελείωσε το τσατιστό, ναι. Και τελείωσε. Έμα θα μας τραγουδήσουν, θα μας χορέψουν. Α, εντάξει. Εμείς, ωραία. Επαναλαμβάνω, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή, 1:30,
όπου θα έχουμε καινούργια θέματα. Πάντα. Ρικένα. Ναι. Καινούργια θέματα. Τι άλλο θα έχουμε? Βλέπετε κάτω από τις οθόνες σας που επικοινωνείτε και σας αφήνουμε να απολαύσετε χορό και μουσική. Στα φύλλα της καρδιάς μου, μέρα κλίνα μου ρούσου. Τέλεια υστέρης κοντά τους, εξυπλαστήσες και σου. Μα οι ρίζες ο τραβίζας στα βαθιά μου τα νερά και ντύσες στον ερώτα μου με του παόνιου φτερά. Τζεντίσε στο νερό τα μου με του παόνιου φτερά. Τζούλα που να σε τραβήσαν ευκείς τα ξύπα ψηλά που ξέρανα στο νόσιο σου όσα κόψα χαμηλά. Που ξέρανα στο νόσιο σου όσα κόψα χαμηλά. Τζούλα που να σε τραβήσαν ευκείς τα ξύπα ψηλά. Εσύ κοιμάσαι, μα γιο γυρίζω κι αγρυπνισμένος ποκαμάτιζω. Οπα. Κι έτσι έμεινες για πάντα πόσο μου να κυβερνάς. Κι ένα τρως που το κορμί μου τη ζωή σου να περνάς. Μα καλά λύσου γιατί έχει πιο μπουκίνον των καιρών. Η ζωή μου γλυκά νίσκη σαν τις βρύσεις το νερό. Η ζωή μου γλυκά νίσκη σαν τις βρύσεις το νερό. Πώς τσι γνωμίσω γρούσα φύσαν την πλούσια σωμοριάν κι έτσι γεμώσε μανιέρες στη δική μου την καρδιά. Κι έτσι γεμώσε μανιέρες στη δική μου την καρδιά. Πώς τσι γνωμίσω γρούσα φύσαν την πλούσια σωμοριάν. Εσού κοιμάσαι. Μα ρωτά γιονί τρώει με το τερτί ως που νυχτώνει. Τα μάτια σου, τα βρύδια σου και τα στομοσύλα σου πολλές καρικές σε κάψα συν πολλούς ένα κρεμά σου. Αφού τις δεν έδινες σου έρωτα να με πράξεις σαν ήμουν πετράρι ζημιά γιατί να με ταράξεις. Σαν ήμουν πετράρι ζημιά γιατί να με ταράξεις. Τους τόπους που φιλιούμα στη θωρώ τους και να σπάσω. Φαίνεστε μόρτες εφίλοι και σιφκό να τον πιάσω. Φαίνεστε μόρτες εφίλοι και σιφκό να τον πιάσω. Τους τόπους που φιλιούμα στη φορώ τους και να σπάσω. Εσού κοιμάσαι, μα γιονιστάζω και λέω γρούση μου κι αναστενάζω. Και λέω γρούση μου κι αναστενάζω. Ε,
πολλά καλά περάσαμε στο παγιό το έτος. Ενάρτου στιγμές καλύτερες να ευχηθούμε φέτος, να ευχηθούμε φέτος. Είμαστε εδώ η εκπομπή, ήρθαμε να τα πούμε. Υγεία να έχετε χαράν και να ξαναβρεθούμε και να ξαναβρεθούμε.